προς όλους τους συνέλληνες που δεν έχουν συμμαζευτεί ακόμα από το τελευταίο εξάμηνο, το οποίο είχαμε όχι μόνο τις προδοσίες, αλλά και την επίθεση την τεράστια του καθεστώτος. Θα πω τούτο. Για όποια διαφωνία, για ό,τι έχω πει, ισχύει ό,τι έχω πει. Οι προδότες είναι συγκεκριμένοι και θα είναι πάντα προδότες. Και όπως είπα, ότι οι τρεις αυτοί, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι, αλλά δεν πειράζει, αυτοί είναι τώρα, ήταν οι άνθρωποι που εγώ τους επέβαλα σε εσάς. Δεν ήταν οι άνθρωποι δικοί σας. Αυτούς που επέβαλα εγώ σε εσάς. Και τους έλεγα πάντα με οδηγίες πώς πρέπει να φέρονται και τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή αυτοί υπήρχαν για μένα εκεί. Δεν ήταν εκλεγμένοι από εσάς. Και δεν τους είχατε βάλει εσείς. Γιατί ποτέ δεν πήγανε στη βάση. Από την άλλη, θα θέλω να θυμηθείτε κάτι που έχω πει και αν και δεν το έχω πει δημόσια. Όταν σας φώναξα για την επίκληση στους δελφούς, δεν σας είπα ότι εκείνη την ημέρα είχε δώρα. Σε μερικούς το είπα. Τα δώρα. Δεν μπορούσα να σας πω ότι έχει δώρα. Γιατί αν σας το έλεγα, θα ερχόσασταν για τα δώρα. Το πότε η δημιουργία θα σου δώσει δώρο είναι δικό της θέμα. Εσύ θα πρέπει να είσαι άψογος στο στόχο και στο σκοπό. Είπα όμως, από αυτούς που ήταν στους δελφούς, στενοχώρια μεγάλη υπήρχε βέβαια, γιατί έπρεπε να έχουν έρθει και άλλοι πολεμιστές για να εισπράξουν τα δώρα τους. Δεν ήρθαν. Γιατί ήταν μακριά, γιατί είχαν δουλειές. Ίσως δεν καταλαβαίνουν και δεν αντιλαμβάνονται το τεράστιο μεγαλείο και αναγκαιότητα των δρόμενων αυτών. Είναι στην ελεύθερη βούλησή τους. Όμως, από αυτούς που ήρθαν τους δελφούς τότε στη μεγάλη επίκληση που κάναμε, η μισή δώρα έχει για όλους, η μισή όμως θα τα εισπράξουν, η άλλη μισή, περίπου η μισή, θα λαλήσουν. Το είχα αναφέρει σε πολλά άτομα, θα λαλήσουν, διότι με το που φεύγεις από το στόχο και το σκοπό και σκέφτεσαι και βλέπεις από δολιότητες μέχρι ιδίων όφελος, θα λαλήσουν. Άρα, όταν βλέπετε κάποια άτομα τώρα και λαλούν, σαν μούλοι, έτσι λένε, μούλους λένε το καναρίνι, το μπάσταρδο, το γαρδέλι, το μπάσταρδο, σαν μούλοι, μη σας κάνει εντύπωση. Θα λαλήσει πολλοίς κόσμος. Γιατί αυτό, αν το θέλετε, είναι το νόμισμα με τις διώξεις. Το ίδιο νόμισμα με τις διώξεις. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι όσοι δεν έχετε μαζευτεί ακόμα και όσοι ακόμα έχετε πει πικρά λόγια μεταξύ σας, σας λέω ότι να ληχθεί η παρεξήγηση τώρα. Κάθε πικρών λόγων ή κάθε αντινόησης. Έχετε δίκιο και θα σας δώσω δίκαιο ότι ήταν πολύ ο καιρός 6 μήνες ώστε κάποια μυαλά να υπηρετήσουν ένα σκοπό ή μια αλλαγή πλεύσης που οι δόλοι προδότες, αλλά και με οδηγίες, γιατί υπάρχει δάκτυλος οδηγίας του καθεστώτος πολύ συγκεκριμένος, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο που μπορεί και ο προδότης να μην το καταλαβαίνει, ή τουλάχιστον αυτός που θέλει να προδώσει, γιατί παίζει μεγάλος παράγοντας είναι ο φόβος, βέβαια μέσα σου έχεις την έπαρση, έχεις τη δολιότητα, έχεις τα καταλοιπά σου, έχεις τα χαραγματά σου, τα έχεις όλα, οπότε με το που λείπει ο Σόρας, θα κάνεις οτιδήποτε, είτε του καθεστώτος, είτε της δόλιας ασθένειας που έχεις μέσα σου, για να μην προχωρήσω παραπάνω. Έτσι, είναι πολύ ο καιρός. Όταν τώρα λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία η εκαθάριση, η οποία έπρεπε να γίνει μετά από 6 μήνες, δηλαδή δεν έπρεπε να μιλήσω νωρίτερα, για να αφήσω να εξελιχθεί όλο το puzzle, το καθεστώς να πιστέψει ότι το έχει το παιχνίδι, εσείς να καταλάβετε ότι το καθεστώς κυνηγάει να διαλύσει το Σόρα και αν διαλύσει το Σόρα διαλύονται όλα. Δεν το καταλάβατε αυτό? Δεν χτύπησε την Αγίνο Συνέλευση το καθεστώς, το Σόρα χτύπησε. Αν λοιπόν ήταν δυνατή η Αγίνο Συνέλευση και
ένιωθε το καθεστώς ότι αυτός είναι ο εχθρός, θα χτύπαγε τελείω συνέλευση. Γιατί το καθεστώς χτύπησε τόσο ώρα και δεν χτυπάει τελείω συνέλευση? Ξέρει ότι αν γκρεμίσει τόσο ώρα, τον διαλύσει, η Ελλήνων συνέλευση δεν υπάρχει. Το καθεστώς το έχει καταλάβει. Εσύ ρε συνέλληνα δεν το έχει καταλάβει? Δεν το έχει καταλάβει αυτό? Εσύ τι κατάλαβες δηλαδή? Ότι θα φύγεις από εδώ, θα φύγεις από τη διαδικασία όλη. Μάλιστα. Δεν κατάλαβες και δεν είδες πως είναι όλο το στήσιμο από την αρχή? Δεν κατάλαβες, δεν είδες στο δικαστήριο που πήγες είναι τα 600 τα δικά σου? Ναι, πως τα έβαλε ποιος? Ποιος τα έβαλε? Ο Γιάννης, ο Σωτήρας, ο Λαμπράκης, ο Αγανικόλας? Ποιος τα έβαλε? Να συνεχίσουν όλοι οι προδότες. Ο Καλογερόμπλος, ο Βασίλης, οι Χαραλάμπους, ποιος τα έβαλε? Στα έβαλε κανένας άλλος? Πολέμησε κανένας άλλος να στα βάλει? Δεν στα έβαλε άλλος. Τις μετοχές Ανατολής που έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία και ακούω και διάφορα στο διαδίκτυο, τώρα βέβαια από την αρχή ακούμε διάφορα. Και αν έχει γίνει η δωρεά και αν έχει γίνει η αποδοχή, δεν έχει τα χαρτιά εκεί πέρα. Δεν έχει απόφαση από το ελληνικό δικαστήριο για τις μετοχές Ανατολής. Τι άλλο να σου δώσουμε? Δεν έχει εκεί όλη τη διαδικασία της Ανατολής. Τις εγγυήσεις για να κατεβάσει από τα παγκόσμια ταμεία τα έχει βάλει κανένας άλλος? Ποιος τα έχει βάλει? Να ξανααναφέρω τη λίστα προδοτών που θα μεγαλώνει συνέχεια? Δεν στα έχει βάλει κανένας άλλος. Οπότε τι δεν κατάλαβες από την αρχή? Υπάρχει κάτι που δεν κατάλαβες από την αρχή? Ή μήπως δεν θυμάσαι να γυρίσεις πίσω τα βίντεο και να δεις όλα τα έγγραφα, να δεις τι είναι όλα τα έγγραφα? Οπότε τι να συζητήσουμε? 6 μήνες να συζητάμε. Ο Σόρας μπορεί να κάνει κακό στο φορέα. Ναι, ένα κακό μπορώ να κάνω. Να πάρω αυτά που έχω βάλει πίσω και να σηκωθώ να φύγω. Άντε, τα πήρα και έφυγα. Τι άλλο κακό να κάνω? Οπότε αν εγώ τα πάρω και φύγω. Και από εγώ γάμω τσιγκίσεις, δεν τσιβάζω, τις παίρνω πίσω τσιγκίσεις. Δεν υπάρχει νόμος να μου πει κανείς μην πάρω τσιγκίσεις πίσω. Νόμος να μου πει ότι δεν μπορώ να πάρω τσιγκίσεις πίσω, δεν υπάρχει. Όλοι αυτό μου λένε. Γι' αυτό και με σφίγγουνε. Και φυλακή να με βάλουν και να με σκοτώσουν θέλουν για να τα πάρω πίσω από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, για να με λιώσουν μόνοι τους, να κάνω μια συμφωνία και να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Η οποία αυτή η υπόθεση είναι η απελευθέρωση της Ελλάδος και του πλανήτη. Από την αρχή πολεμών να τα πάρω πίσω, να μην τα βάλω στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Δεν τα θέλουν εκεί. Εκείνο το μεγάλο. Γιατί αυτό ενώνει τους Έλληνες, δίνει την ευκαιρία και την απελευθέρωση της Ελλάδος, ξεκαθαρίζει όλα τα τοπία και πάμε σε μια Ελλήνων πολιτεία με πολίτες. Και ό,τι έχουν κάνει αποκαλύπτεται. Και για ό,τι έχουν κάνει τιμωρούνται. Και για ό,τι έχουν κάνει πληρώνονται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στον παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα ο Σόρας να κάνει κακό στο φορέα που έχει βάλει ζωή, οικονομικά και όλη την αποστολή την Ελλάνια. Ποιο ζώο είναι αυτό? Πόσο ζώο είναι αυτό που θα λέει ότι ο Σόρας μπορεί να κάνει στο φορέα όπου είναι το γέννημά του? Δηλαδή ο ίδιος ο Σόρας. Το ίδιο το DNA του. Το DNA δεν υπάρχει, είπαμε, είναι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε. Είναι ο ίδιος. Να κάνει πού? Στον εαυτό του? Μα όλοι οι άλλοι δεν έχετε κάνει, δεν έχετε βάλει τίποτα, δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Ήρθατε, φάγατε, ήπιατε. Όλοι ήρθαν από ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με πολιτική, με στρατηγική. Ο ένας ήταν αποτυχημένος μηχανολόγος με μια απτόκριση 3 εκατομμύρια που τα χρέωσε στο γιο του. Ήρθε σε μένα, ακολούθησε τη διαδικασία, την είδε. Τιμή μου που ήταν μαζί. Επέλεξε, είδε τις αλήθειες και ήρθε μαζί μου. Ήρθε αυτός μαζί μου. Πώς γίνεται εσύ ρε μπαγκάσα τώρα να λες ό,τι θέλεις? Εκείνος ο Καλογερόπουλος είχε 2 εκατομμύρια στο δικαστήριο επιταγές, πτωχευμένο, διαλυμένο, τελικά έφτασε με μένα να πουλάει και την καψούλα τα κάρβουνα, να μπαίνει στους συνελληνές μου να πουλάει για κάρβουνα που δεν ανάβανε ποτέ, να παίρνει δουλειές, να γυρίζει γύρω-γύρω, το μπλε κόμμα να του δώσει και 1,5 εκατομμύριο παλιότερα να είναι μαζί μου και να τρέχει, έξοδα τα είχε πληρωμένα, όλα ήταν πληρωμένα. Η Χαραλάμπους, μια εταιρεία πτωχευμένη, 25 εκατομμύρια στις τράπεζες χρωστάει. Δικιά μας η κοπέλα, την εμπιστεύτηκα, πολύ συγκεκριμένη, δίπλα μου, θα το δούμε μέχρι το τέλος. Δεν καταλαβαίνω. Αρχιτέκτονας δήλωνες, τότε δεν ξέρουμε την αρχιτέκτονας. Διακοσμητής εσωτερικούς χώρους σπουδάσες. Βάλτε το πτυχίο, άλλο το πτυχίο να δούμε. Τι αρχιτέκτονας? Αρχιτέκτονας σημαίνει αρχή τέχνης. Ποια είναι αρχιτέχνης?
Το περιβάλλον σου λοιπόν δεν ήταν κανείς να έχει κανένα περιβάλλον να ξέρει τι θα κάνει, ούτε από στρατηγική το τίποτα. Ό,τι ήταν υπάκουη το τι θα γίνει και το τι θα κάνουμε, όλα καλά. Όταν ο Σόρας λοιπόν τον καθεστώς τον κυνήγησε, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν να διηγήσουν, να σε πάνε πού. Να σε πάνε πού ρε πάνω μου. Πού. Είχαν ποτέ ξανά κρίση. Γιατί έχουν τα φόντα, έχουν τα γένια, έχουν τα χτένια, έχουν τη δυνατότητα, αφού δεν είχαν τίποτα δικό τους. Να διαπραγματευτούνε τα δικά μου, δεν γίνεται. Τη στρατηγική μου, δεν γίνεται. Το στόχο και το σκοπό, αδύνατο, ούτε εγώ δεν μπορώ. Μία που τον έβαλα και μία που φεύγει. Έφυγε η σφαίρα από τη Θεσσαλονίκη. Άρα αυτά τα παιδιά ήταν κάτω από οδηγίες. Και είχαν συγκεκριμένες οδηγίες να τις εκτελέσουν από μένα. Χωρίς να φύγουν χιλιοστό από εκεί. Ανταυτού. Δεν κάναν του κεφαλιού τους, κάναν μόνο κατά διαταγή. Θα συμφωνήσω ότι τα δύο τα παιδιά, η Δίκη με τον Βασίλη, δεχτήκανε πιέσεις. Γιατί από την αρχή δεν ήτανε προδότες. Αλλά καμία σημασία εφόσον έγινες. Άλλωστε προδότες μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα, έτσι. Ξυπνήσει μια μέρα, τελειώσαμε, γεια. Δεν έχει σημασία. Βεβαίως γνωρίζω τα πιο βαθιά θέματα. Από εκεί και πέρα όμως, συνέλληνες μου, είμαστε σε ένα καράβι. Το καράβι το έφερα. Και σας λέω, παιδιά, πάμε για την απελευθέρωση. Σε αυτό το καράβι τώρα ανταρσία δεν υπάρχει. Το καράβι έχει καπετάνιο. Δεν πάει μόνο του το καράβι. Άμα είναι να πάει μόνο του, πήγαινε και δεν πας. Άντε. Έβγα έξω από το σύστημά μου. Έβγα έξω από όλο τον πλούτο. Έβγα έξω από τη στρατηγική και πήγαινε. Γιατί δεν πας, ρε φίλε μου. Εδώ γιατί τι θέλεις. Θα ξαναπώ τη λέξη, αφού μπορούσες να το κάνεις και δεν το κάνεις τόσο καιρό. Βεβαίως δεν μπορούσες να το κάνεις και δεν έχεις τίποτα. Και έξω από εδώ είναι ο θάνατός σου. Όσο είσαι εδώ μέσα είναι η ζωή σου. Έφυγες από εδώ. Θανατώθηκες. Σκότωσες τον εαυτό σου. Και να το καταλάβεις λοιπόν καλά, το παράδειγμα είναι. Είμαστε όλοι στο καράβι και κάποια κολόπεδα κάνουν ανταρσία. Και προδίδουν. Και κλειδώνουν τον καπετάνιο. Αποφασίζει ο καπετάνιος και τα πετάει στη θάλασσα. Τα πετάω στη θάλασσα. Τον καρκίνο. Μας πολεμάει όλο το καθεστώς με δικά του πλοία και μας δίνει συνέχεια ρηπές. Έχουν μαζευτεί όλα τα πλοία και κυνηγάνε το καράβι μας. Και αυτά τα ζωντόβολα μέσα στο καράβι μας κοιτάνε να το διαλύσουν, να σταματήσουν, να σπάσουν τις μηχανές, να λιώσουν τα τιμόνια, την πορεία την αλλοιώνουν, να μην πάμε στο σκοπό μας, αλλάζουν πορεία. Και αποφασίζω και τα πατάω στη θάλασσα. Ποιος θα αποφασίσει να τα πετάξει στη θάλασσα, εσύ? Αφού δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Το κάνω εγώ που μπορώ. Τα πατάω στη θάλασσα. Μόλις πετάω αυτά τα τρία στη θάλασσα, στην κουμπαστή, στέκονται λοιπόν κόσμος που ήταν μαζί στο καράβι και έχει έρθει και τους φωνάζουν αυτοί οι τρεις από κάτω. Ελάτε στη θάλασσα, βουτήχτε, φύγετε από το σκάφος αυτό, γιατί θα έρθει ένα σκάφος του καθεστώτος πιο γρήγορο και πιο καλό να μας παραλάβει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Τα έχω ρίξει στη θάλασσα και προσπαθούν τώρα από το σκάφος, από το καράβι του ελληνισμού, να φωνάζουν. Πηδήχτε στη θάλασσα, να γίνετε ναυαγοί και θα έρθει ένα σκάφος του καθεστώτος να μας παραλάβει γρήγορο, που μας αγαπάει στο καθεστώς. Ωραία. Όποιος είναι στην κουμπαστή και ακούει τα τρία αυτά παιδιά να πηδήξει τώρα στη θάλασσα, δεν τον θέλω στο σκάφος το ελληνικό. Και κανένας μας δεν τον θέλει στο σκάφος το ελληνικό. Και να είναι ναυαγός μαζί με αυτά τα τρία. Γιατί αυτά τα τρία είναι αρρωστημένα, τελειώσανε. Και δεν είναι τρία, είναι και παραπάνω. Και όποιος θέλει να επιδείξει. Γιατί σε αυτό το σκάφος έχει πειθαρχία, έχει στόχο σκοπό, έχει γραμμή και ξέρει που πάει. Όποιος θέλει να είναι μέσα, μπορεί να είναι μέσα. Όπως και η δημιουργία. Θες να στη δημιουργία είσαι, δεν θες, φύγε. Αλλιώς να επιδείξει. Μέσα στο σκάφος, ανταρσία. Και να μην ξέρουμε που πάμε, ενώ από την αρχή είναι συμφωνημένο που θα πάμε. Υπογεγραμμένο. Με καταστατικά. Με διαδικασία. Στόχο ζωής και δημιουργίας. Και κάθεσαι στην κουμπαστή και σκέφτεσαι, μη με κάνεις να σε σπρώξω εγώ, πέσε μόνος σου. Το αποτέλεσμα. Συνελληνές. Όπως έχω πει, όποιος θέλει φεύγει τώρα. Αυτά τώρα κράζουν γιατί δεν έχουν άλλη ζωή. Δηλητηριάζουν τους πάντες γιατί δεν έχουν κάτι άλλο, ιδιαίτερα το Θρασίμι, ο Καλογερόπουλος. Εάν δώσω εντολή για να βγουν αυτά που έχουν πει έξω, απλά θα γίνει ένα μεγάλο κοτσομπολιό, το οποίο θα είναι εις βάρος μας. Γι' αυτό δεν έχω δώσει ακόμα εντολή. Υπάρχουν χιλιάδες στοιχεία που ξεφτυλίζουν. Δεν θέλω να τα ξεφτυλίσω άλλο, ήδη είναι. Η διαδικασία είναι η εξής. Τελευταία προειδοποίηση.
πριν πάμε σε διαγραφές και πριν την επιτροπή της δεοντολογίας, η οποία αυστηρά θα έχει συγκεκριμένα για άτομα, όχι που είναι μέλη μας. Τα μέλη μας μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να λένε και τα δικά τους ή να ξεγραφτεί να πάει που θέλει. Για άτομα τα οποία είναι κοντά μας και για άτομα τα οποία έχουν υπηρετήσει το σκοπό χρόνια και έχουν σε δράσεις. Δεν θα σεβαστούμε καμία δράση από τη στιγμή ή καμία, αν το θέλετε, πόλεμο που έχετε κάνει, μόνο και μόνο επειδή θα τρέξετε τη διαδικασία την προδοτική. Είναι προδοτικό στο στόχο και στο σκοπό τέτοιες ώρες πολύ συγκεκριμένες να μην είσαι συστρατευμένοι στο στόχο, στο σκοπό και σε ό,τι έχετε υπογράψει και ιδιαίτερα στα γραφεία τα οποία είναι αυτόνομα δικά σας. Και οι ιδρυτές, είστε εσείς. Οι ιδρυτές των γραφείων σε όλη την Ελλάδα είναι ο ελληνικός λαός. Είστε εσείς οι ίδιοι. Τι ιδρυτές ψάχνετε? Τελευταία προειδοποίηση. Όλο το διητήριο που έχουν να βγάλουν τώρα θα δείτε τον πραγματικό εαυτό. Θα δείτε τι λέγανε πριν και τι λέγανε. Τι λέγανε 6 μήνες, τι λέγανε πριν τους 6 μήνες, τι λέγανε τόσα χρόνια, τι κάνανε και τι κάνουν τώρα. Όποιος κάνει. Όποιος κάνει. Σίγουρα τα τηλέφωνα είναι σπινά. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Έχει να κάνει με τις πράξεις. Να συστρατευτούν όλοι όσοι θέλουν. Οι υπόλοιποι να πάρουν απόφαση και να φύγουν πολύ μακριά μας, να πηδήξουν στη θάλασσα. Και τότε θα καταλάβουν ότι η μοναδική ζωή που έχουν είναι στην Αιγαίνο συνέλευση. Έξω από αυτή ακόμα δεν το έχουν νιώσει γιατί δεν τους έχω διώξει ή δεν έχουν φύγει. Με το που θα γίνει το τσαφ και θα φύγουν, δεν θα μπορούν να ξαναμπούν μέσα. Όπως αυτό έχω κάνει. Αν θέλετε να δείτε και λίγο παραπάνω, κοιτάξτε τη ζωή όλων των προδοτών. Και όλοι οι προδότες που πρόδωσαν, θες γιατί είναι ανόητοι, θες γιατί φοβήθηκαν, θες γιατί πληρώθηκαν, θες γιατί δεν κατάλαβαν, έχουν κάτσει μετά απέναντί μας και η μόνη ζωή που έχουν είναι να χτυπάνε εσένα, την Αιγίνο Συνέλευση. Μα αν είχαν αλλού ζωή δεν θα πηγαίναν τα ζώα. Πάμε. Κοιτάξτε πώς είναι από την αρχή. Όλα αυτά τα παιδιά που βρίζουν το ξέρετε ότι ήταν μαζί μας από παλιά. Όταν έφυγαν από εμάς, δεν έχουν άλλη ζωή. Να βρίζουν μόνο εσένα. Δεν έκαναν τίποτα. Μαγκούφεψαν. Διαλύθηκαν. Έγιναν ανύπαρτοι. Και η μόνη τους ύπαρξη που υπάρχει είναι να πυροβολούν. Να βρίζουν και να λιδωρούν εσένα. Και να ασχολούμαστε εμείς με αυτά τα ζώα. Πάρτε. Πάρτε ένα. Έναν ένα σας πω. Λαμπράκης πρόδωσε. Τι έκανε. Πού πήγε. Πού βρέθηκε. Λάλησε. Δεν θα μπορούσε να ήταν μαζί μας. Είδατε που είχε επιλογή. Ακόμα και την επιλογή της προδοσίας την κάνει μόνος του, ο προδότης. Άννα Δαβίτη, μαζί μας δεν κοιτάνε. Πούντι. Μόνος ευρίζει. Η προκοπή της ποια είναι. Ή ποια θα είναι. Πάμε σε όλους. Κοιτάξτε τους όλους όσοι φύγανε τι κάνανε. Τίποτα. Αρρωστήσανε. Όποιος ακούμπησε στον αγώνα αυτό, όποιος ακούμπησε τον Αρτέμις ώρα, που δεν πείραξε κανέναν, που άνοιξε την αγκαλιά του να σε βάλει μέσα, που άνοιξε ο οργανισμός όλες τις αγκαλιές και ανέχτηκε ακόμα και κάθε βλακεία σου και κάθε ιδιοτροπία σου, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, και τον πρόδωσες, δεν έχει ζωή και συνειδητότητα και βίο, θα ταλαιπωρηθείς το βίο σου πολύ. Μπορεί να μην βλέπετε τα σημάδια, αλλά είναι παντού τα σημάδια. Θα λιώσεις. Όπως το είπα, θα λιώσεις. Θα τιμωρηθείς και δεν αξίζει καμία τιμωρία. Είναι πολύ μικρή η ζωή αυτή για να προδώσετε. Είναι πολύ μικρή όπως έχει γίνει η ζωή για να προδώσετε. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά βέβαια η έπαρση δεν θα σε αφήνει ποτέ. Ο εγωισμός δεν θα σε αφήσει. Θα συνεχίσεις ενώ έκανες τη βλακεία, ενώ έκανες την ανοησία, ενώ πίστεψες και δεν ήξερες, ενώ ξέρεις, μετά πας και πιστεύεις. Θα συνεχίσεις να τσακώνεσαι και να δημιουργείς θέματα. Ενώ ο στόχος και ο σκοπός είναι ο μεγάλος πόλεμος της απελευθέρωσης. Το έχεις αφήσει αυτό στην άκρη και έχεις αρχίσει τώρα να δημιουργείς θέματα, να τσακώνεσαι με τους συνεγινές σου, να λες και τα διάφορα σενάρια σου. Δεν έχεις άλλο. Δεν έχεις σενάριο, δεν έχεις αλήθειες να δεις τι έχει γίνει στα χρονικά. Δεν έχεις αλήθειες να δεις τι έχουν κάνει οι κυβερνήσεις μας. Έχουν διαλύσει τα πάντα, τον ιστό, τη ζωή, το αίμα μας το ίδιο, το μέλλον μας, το παρελθόν μας το έχουν αλλοιώσει. Το παρόν μας το διαλύουν. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Αλλά έχεις θέμα. Με τον Νίκο, με τον Πέτρο, με τον Ιάκωβο. Με την Ελένη, με την Κίτσα. Γιατί είπες, σούπα μου είπες. Συνελληνές,
μια συμβουλή. Εγώ δεν θα χαριστώ σε κανέναν. Ούτε με νοιάζει αν θα είσαι μαζί μου. Σας είπα, δεν μαζεύω ψήφους. Και με λένε εκτελεστής καθεστώτων. Δεν είμαι μόνο. Εύκολα θα εκτελέσω τον καθέναν που δεν είναι στο στόχο και στο σκοπό. Ή συστρατεύεσαι τώρα ή φεύγεις όσο μακριά μπορείς. Ή κάτσε και βάλα παλαμάκια. Και φύγε από το προσκήνιο. Και να ξέρετε, στην Ελλήνων συνέλευση είναι το θέμα πώς θα σε δουν οι άλλοι συνέλληνες. Γιατί όπως έχω πει, η φιλοτιμία είναι συλλογικό. Η πολιτεία σου δίνει την τιμή και δεν σε δίνει η κεντρική. Η κεντρική δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα. Και αν η κεντρική ποτέ σε έναν άτομο που δεν αξίζει του δώσει τιμή, θα κατηγορηθεί. Και αυτό δεν θα συμβεί. Γιατί για τιμή και φιλοτιμίες και βραβεία πραγματικά θα στα δώσουν οι συνέλληνες. Και αυτός που είναι αγωνιστής και έχει αγωνιστεί και δεν έχει πει οτιδήποτε και πραγματικά είναι στο στόχο και στο σκοπό, όλοι τον βλέπουν. Και αφού τον βλέπουν, θα ψηφιστεί. Αν δεν ψηφιστεί, δεν μπορεί να βραβευτεί. Άρα λοιπόν, είμαι κοντά στη Χαραλάμπους. Να σου πω και την άλλη, δεν μας νοιάζει καθόλου, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Είμαι κοντά στο Σόρα. Όλοι είστε κοντά στο Σόρα. Και όλους σας λείπω Σόρας. Και δεν έχω αδικήσει κανέναν και δεν θα αδικήσω. Και πολλές φορές άφησα πολλούς εκεί μέσα για να εμφανιστούν. Και ο τρόπος που καταστρατηγώ τα πράγματα είναι πολύ ιδιαίτερος. Θα θυμηθείτε, να θυμηθείτε τουλάχιστον κάποτε, όταν ήταν η εποχή Λαμπράκης, που ο Λαμπράκης έλεγε ο οργανισμός θα αλλάξει διοίκηση, ενώ δεν είχε τίποτα. Τίποτα δεν είχε. Και τότε, βάση καταστατικού όπως ήταν η ΕΔ, ήταν να μπουν το 60% από Ελλάδα άτομα και το 40% από Αμερική, το 30% κάτι τέτοιο νομίζω. Και επειδή υπήρχε η μεγάλη προδοσία Λαμπράκη, εγώ πρότεινα 20 άτομα. Όταν εγώ πρότεινα 20 άτομα, κάποια άλλα άτομα, για να μην πω το όνομά τους και να θυμηθούν, επαναστατήσαν. Γιατί ο Σόρας είπε αυτούς τους 20 και δεν είπε εμάς? Εγώ είχα σκοπό που το έκανα. Έβαλα πολλοί σκυροπυρηνικούς και οι οποίοι βρίζαν το Λαμπράκι. Τι θέλατε, να βάλουμε? Ήθελα εγώ να βάλω άτομα στο ΕΔ και θα το έλεγα δημόσια. Αν θα ήθελα εγώ να βάλω άτομα στο ΕΔ που ήξερα και τη μοίρα του μέχρι που θα φτάσει και που θα πάει, θα το είχα κάνει χωρίς να ειδοποιήσω κανέναν. Θα έλεγα δημόσια, βάζω 20 άτομα. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Αλλά τότε θυμάμαι και το Καματερό, να μην πω παραπάνω, και άλλα άτομα είχαν επαναστατήσει. Άρα μου το λέμε στήμη. Ωραία, ψάχνατε για θέσεις. Έχει 150.000 θέσεις. Θέσεις, κυρία, για να τσιπάρετε θα πρέπει να μας πείτε και να μας αποδείξετε πόσο άξιοι είστε. Γνωριμία δεν υπάρχει σε μένα, σας το λέω. Ούτε με γνωριμία άνοιξατε τα γραφεία σας. Σας είπα τι να κάνετε, μπήκατε στον αγώνα και τα ανοίξατε. Είστε άξιοι και μέχρι εκεί που είστε. Τι άλλο θέλετε? Τώρα είσαι κοντά με τον Βασίλη. Θα πάρουμε τον Βασίλη μαζί. Είσαι κοντά με τη Βίκη. Φύγε τώρα με τη Βίκη. Και να μην σε ξαναδώ. Είσαι με τον Γιάννη. Έφυγες. Δηλαδή δεν είσαι με την Ελλήνων συνέλευση. Είσαι με τον Γιάννη. Ωραία. Είσαι με τη Βίκη. Ναι. Και τι θες από εκεί? Και πήγαινε μαζί της. Δεν κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά θα τα τιμωρήσω εγώ. Και θα τα λύσω εγώ. Εσείς να μην ξανασχοληθείτε. Τελειώσαν αυτοί. Και άστε τους να λένε. Ο άλλος θα λαγίσει τελείως τώρα. Γι' αυτό κάποιος που φεύγει και γίνεται προδότης, γίνεται μετά και πάει μόνος στους προδότες. Ο Βασίλης ο Σωτήρας, αυτό το παιδί το οποίο δεν το είδαμε ποτέ στα μούτρα, ούτε μια φωτογραφία, ήταν σε όλα τα Skype μέσα και ήταν μαζί μας. Το βάζατε σε όλα τα Skype. Πάρτε τώρα λοιπόν που είναι απέναντι σας. Γίνεται να είναι 3 χρόνια μαζί μας, να γράφει το παλικάρι, να υποστηρίζει και μετά να είναι απέναντί μας. Τι άλλαξε ρε παιδιά? Δεν γίνεται από το μαύρο στο άσπρο. Τι εξήγησέ μας? Αιτιολογία δεν έχει. Απλά πάει απέναντί σου. Βλέπεις ο καλόγερος. Ούτε τυχαίο ήταν που ήταν 15 χρόνια καλόγερος και το κλειδώσανε με μια μεγάλη γυναίκα βαριά στο Λονδίνο. Άφαντο. Τι δουλειά έχει μέσα να. Και τι δουλειά έχει τα στελέχη μου τώρα να είναι στο Skype συνέχεια και να έχουν εκτεθεί? Αυτό που θέλω να πω είναι, αυτά τα 3 τις προδοσίες θα τα κανονίσω εγώ. Εάν μπορούσες εσύ να τη δεις την προδοσία, κύριε συνέλληνα, που σήμερα κάνεις όλα αυτά και έχεις πει 1000 πράγματα, θα έπρεπε να την έχεις δει εδώ και 6 μήνες. Αφού δεν την είδες, γι' αυτό επενέβησα εγώ. Αν το έχεις λύσει εσύ, δεν θα είχα επενεβεί εγώ. Θα ήταν λυμμένο από σένα. Δεν θα είχατε διαφωνίες, ούτε θα είχατε αλλαγή στρατηγικής. Και μου κάνει εντύπωση άτομα που τους έχω δώσει γραφείο, που τα έχω πραγματικά, τα έχω προωθήσει. Πραγματικά ήταν δίπλα μου και τους είχα, ήταν εμπιστοί μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί να λένε τέτοια πράγματα τώρα. Δεν είναι μαζί μου, θέλουν κάτι άλλο. Θέλει κάποιος να αντικαταστήσει εμένα τα παπούτσια μου? Να έρθει να τα φορέσει. Του στέριζα καμία θέση.
Άλλωστε στο συνέδριο το πραγματικό συνέδριο, η θέση του Προέδρου, για να ξέρετε, είναι ανοιχτή. Δεν είναι τους ώρα. Είναι ανοιχτή η θέση του Προέδρου στο συνέδριο. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μέρος οποιοδήποτε, ακόμα και αν δεν είναι στη συνέλευση. Αν το διαβάσετε καλά, είναι πολύ περίεργο. Και με τα πρωτόκολλα που έχουν στηθεί. Δηλαδή, για να γίνεις Πρόεδρος σε αυτό το φορέα, σε αυτό, γιατί δεν είναι κόμμα, μάνα μου, αυτό. Δεν είναι κόμμα. Είναι φορέας. Ο ελληνικός φορέας. Ο Πρόεδρος μπορεί να έρθει οπουδήποτε. Και να έχει τα προσόντα του συγκεκριμένου άνθρωπου που πρέπει να έχει ο Πρόεδρος για να βγει. Ελάτε. Ελάτε όλη η Ελλάδα να πάρετε την Προεδρία. Όποιος θέλει. Μέχρι τότε όμως πρέπει να έχεις τουλάχιστον 510 γραφεία, να εκπροσωπείς μια Ελλάδα και να αγωνιστείτε επάξια. Και να βγει ένα τεράστιο think tank μιας πραγματικής Ελλάδος, πραγματικά Ελλάνιων πολεμιστών. Άρα, προς όλους εκείνους που δεν έχουν καταλάβει ακόμα, τους λέω, σίγουρα με από εγωιστική θέση στηρίζουν τις θέσεις τους και αρχίζουν και λένε το οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως. Τους λέω ότι δεν υπάρχει παρεξήγηση από μέρους μου. Όταν καθαρίσω από εδώ, θα μου τα πούνε οι ίδιοι από κοντά. Τα ζωντανά τα τρία θα τα κανονίσω εγώ. Δεν χρειάζεστε εσείς τίποτα. Απαξιώστε τα. Διώχτε τα. Έχω πει ότι όταν βοηθάς τον προδότη είναι προδοσία. Και είναι καιρός να λυθεί τώρα. Φεύγετε τώρα. Φεύγετε. Όποιος θέλει να είναι από εκεί έφυγε. Έχουν σχέδια. Πήγαινε. Βλέπεις ένα σχέδιο πουθενά. Βλέπεις πουθενά να ενταχθείς. Πού θα ενταχθείς. Πήγαινε. Άρα λοιπόν το μόνο που κάνουν είναι να λυτηριάζουν, βγάζοντας σενάρια τα οποία δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε και θα τα ακούσουμε κι άλλους και από άλλους προδότες. Τόσο καιρό θα έπρεπε να είσαι λογικός, να έχει πήξει το μυαλό σου και πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι. Από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Πρέπει μεταξύ κάποιων συνελλήνων να λυθεί το θέμα. Όχι να λυθεί να τα βρείτε. Μην τα βρείτε ποτέ. Διασπάστε. Από εδώ και πέρα διασπαστείτε και ανοίχτε γραφεία. Με τις πράξεις σας θα δείξετε την επαναφορά σας. Με τις πράξεις σας θα δείξετε αν καταλάβατε ή δεν καταλάβατε. Οι πράξεις σας θα δείξουν και όχι τα λόγια. Τι να μας πει συγγνώμη, δεν το δεχόμαστε. Κανένα συγγνώμη δεν υφίσταται για μας. Για μας θα πρέπει να μας αποδείξεις, να μας δείξεις. Άλλωστε, για την πραγματική δικαιοσύνη τους έδωσα μία εβδομάδα. Να βγούνε δημόσια, να απαξιώσουν όλα αυτά που έχουν πει, να κάνουν καινούργιες δηλώσεις και να πάνε στη βάση. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορώ να τους στερήσω το δικαίωμα να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και για την πατρίδα τους. Η προδοσία τους είναι συγκεκριμένη. Είπα του Βασίλη, άνοιξε γραφείο και προχώρα. Εσύ βγήκε, άνοιξε ένα δικό σου και προχώρα. Εσύ Γιαννάκο, άνοιξε και κάνε. Είδατε να γίνει τίποτα? Είδατε να γίνει τίποτα? Κανένα γραφείο δεν άνοιξε. Η δυνατότητά σου ήταν εκεί. Άνοιξε ένα γραφείο και προχώρα. Μάλιστα και τον κόσμο σου. Αφού είσαι κόσμο, ρε φίλε μου. Έχεις κόσμο. Πούντος. Μάζεψε τον λοιπόν. Άνοιξε ένα γραφείο λοιπόν και προχώρα. Δεν μπορώ να σου στηρίξω το δικαίωμα. Εφόσον δάσες την καταστατική τη διαδικασία και εφόσον αυτό δίδασκες μέχρι τώρα την καταστατική διαδικασία και αυτό πολεμούσες και γι' αυτό πολέμησες και γι' αυτό έγινες και γι' αυτό ήρθες μέχρι εδώ. Γιατί δεν άνοιξες? Γιατί δεν έκανες τον πολέμο σου? Ναι, από τη θέση σε διώξαμε γιατί είσαι προδότης, αλλά εσύ επειδή δεν είσαι προδότης και νομίζεις ότι δεν είσαι προδότης και επειδή θες να μας πεις ότι δεν είσαι προδότης, άνοιξε ένα γραφείο και προχώρα. Ανέβασε τον κόσμο, πέσε μόνο που θα λες αυτά του καταστατικού και θα κάνεις βάση καταστατικού, δεν είσαι προδότης. Άνοιξε και κανένα γραφείο. Άνοιξε. Σας προκάλεσα να ανοίξετε. Δεν μπορείτε να ανοίξετε τίποτα. Δεν θέλετε να ανοίξετε. Να διαλύσατε θέλετε. Ανοίξτε ένα γραφείο και προχωράτε. Έχει γραφείο. Και θα σας δώσουμε και εμείς γραφείο. Κτίριο. Χωρίς ενίκιο. Βέβαια, βέβαια. Και θα σας το φτιάξω. Εγώ θα βάλω και τα χρήματα να το φτιάξω. Γραφεία, όλα, υπολογιστές. Ορίστε, Βασίλη, τον τρόπο. Ορίστε, δίκη. Ορίστε. Προχωρείτε. Προχωρήστε τον αγώνα σας, γιατί τελικά σας αδίκησε ο Σόρας. Δεν είστε προδότες. Είστε. Εσείς δεν ήσασταν αυτοί που λέγατε ότι ο Σόρας έχει πεθάνει? Εσείς δεν ήσασταν και οι τρεις αυτοί που λέγατε ότι, και ιδιαίτερα ο Καλογερόπουλος, ότι έχει δίκιο το πυροξούσιο της Βίκης, ότι η Βίκη έχει τα ομόλογα του Αρτέμι του Σόρα? Εσείς δεν ήσασταν αυτοί? Γιατί λέγατε ψέματα στον κόσμο? Έχει κανείς πυροξούσιο εκτός από μένα? Έχω δώσει εγώ πουθενά. Κοντός είμαι, δεν είμαι ηλίθιος.
Εσείς δεν λέγατε ότι με έχουν με χάπια. Εσείς δεν λέγατε ότι με έχουν όμηρο. Εσείς δεν λέγατε ότι θα δικαστούμε το 2030 και ο ώρας πάει, οπότε ο φορέας είναι παράνομος και πρέπει να κάνουμε εκλογές. Εσείς δεν είστε όλοι αυτοί που χαλάγατε τα χρήματα και τις ψυχές όλων των συνεγίνων να σας κλείνουν αίθουσες να πάτε να λέτε τις παπαριές σας. Κάνατε κανέναν αγώνα? Τι αγώνα κάνατε? Στο σκοπό στη βάση και μιλάτε τώρα να μιλάμε για καταστατικό να το διαβάσουμε. Τι να διαβάσουμε, ρεζό, λαλημένο, ελαλημένο? Τι να διαβάσουμε? Εσείς δεν ήσασταν 6 μήνες που γυρίζετε γύρω-γύρω, κάνατε μερίδες? Εσείς δεν στείλατε εξώδικο να μην πάνε στο δικαστήριο? Στείλατε εξώδικο στους συνέλληνές μας. Διαλύσατε τις πορείες, διαλύσατε τις δράσεις, διαλύσατε τα γραφεία, διαλύσατε τον κόσμο. Εσείς δεν ήσασταν που λέγατε να κατέβουν οι ταμπέλες? Ή ταμπέλες επήραξε? Και τώρα εκείνο το ζώο, το λαλημένο, ούτε για ψυχοφάρμακα δεν σε σώνουν σε ένα Γιάννη. Τίποτα δεν σε σώνει. Τι φωτογραφία θα έχει το ομόλογο, η συναλλαγματική? Τι ρούς να έχει, ρε, του Βενιζέλου, του Χαζάρου, του θείου σου, τι να έχει? Τι ρούς φωτογραφία θα έχει, ρε? Να βάλουμε, να ψάξουμε, να βρούμε κανένα Χαζάρο, να βάλουμε φωτογραφία πάνω? Ποια φωτογραφία να έχει? Βεβαίως θα έχει του εγγυητή. Αυτός που τα βάλε θα έχει. Τι θα έχει, ρε, ηλίθεια πάνω? Τι φωτογραφία, ρε, θα βάλουμε? Θα βάλουμε του θείου σου, του Χαζάρου, τι να βάλουμε? Για βρέσαμε κανέναν Εβραίο να βάλουμε? Οποιανού πρέπει θα έχει απάνω. Για να το θυμώνται. Για να του βγάζει το μάτι. Γιατί ούτε καν δεν ξέρει το σχέδιο και το σκοπό. Αλλά κάθεσαι και λες για ιδρυτές και για φορέας. Συνέλληνες, είναι όλα γραμμένα μαζί σας. Είναι όλα γραμμένα. Είναι όλα δικά σας. Και φαίνεται ακριβώς ποιανού είναι τα γραφεία. Σας ρωτάω, ποιανού είναι τα γραφεία των Συνελλήνων? Ποιος είναι ιδρυτής στα γραφεία των Συνελλήνων? Ποιος κάνει κουμάντο στα γραφεία? Το Συμβούλιο και οι Συνέλληνες. Με τι? Με το καταστατικό. Παρακάτω. Άρα ποιος είναι ιδρυτής στην κεντρική? Εσείς. Ποιος είναι ιδρυτής στο φορέα? Τα γραφεία. Ποιοι είναι ιδρυτές του φορέα και της κεντρικής? Οι Συνέλληνες. Ωραία. Ποιοι ψηφίζονται στις περιφέρειες? Οι Συνέλληνες. Τι ακριβώς ψάχνουμε να βρούμε? Τελευταίες προειδοποιήσεις για όλους. Συστρατεύεστε όλοι. Οι πράξεις σας θα μας δείξουν τι έχετε κάνει. Από εδώ και πέρα πράξεις και όχι λόγια. Τέλος τα λόγια. Όποιος θέλει από την κουμπαστή να πηδήξει, πριν το σπρώξω εγώ. Εάν με ζωρίσει και κάτσει πολλή ώρα στην κουμπαστή και το βλέπουμε στα μάτια του, θα τον εσπρώξω και δεν τον θέλω ούτε να τον βλέπω. Μου κάνει ζημιά. Σας είπε κανείς ότι στο φαγητό μας βάζουμε κακάδια? Ένα κακαδάκι να πέσει μέσα στο φαγητό, πετάμε το πιάτο. Ναι, δεν θέλουμε, κύριε, στο φαγητό μας κακάδια τίποτα. Είναι συγκεκριμένα όπως το είπα. Ή συστρατεύεσαι ή φεύγεις από πρωτοκλασσά, το όχι από μέλος. Κάτσε μέλος και δεν πειράζει. Βάρα παλαμάκια, ναι, δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνεις. Κάτσε εκεί. Όσο καταλαβαίνεις, συστρατεύεστε όλοι. Ανοίγουν τα διπλάσια γραφεία από αυτά που είναι. Το Άργος να πάρει γρήγορα τη δυναμική στα χέρια του να φτιάξει την Πελοπόννησο. Η Ηλία τα ίδια. Η Πελοπόννησο έχει μείνει πίσω. Το Άργος έχει μείνει πίσω. Υπάρχουν τεράστια παλικάρια στο Άργος. Και πολύ δυναμικά. Πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Έχετε τις περιφέρειές σας, έχετε τα πάντα. Μπείτε σε δράσεις. Ξεχάστε αυτά που γίνανε. Ξεχάστε τα, απαξιώστε τα. Αφήστε τον. Λιώνει στη μοναξιά του. Η ζωή, όταν βγεις έξω από την Ελλήνων Συνέλευση και είσαι τόσα χρόνια μαζί μας, μετά θα λαλήσεις. Δεν έχεις που να πας. Και το μόνο που έχεις είναι να κάτσεις απέναντί μου, όπως κάνει κάθε αποστάτη στη δημιουργία. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Όλα θα τα βρω εγώ και με τα τρία. Όταν θα βγω, θα συναντήσω αυτά τα ζωτόβουλα να μου πούνε ακριβώς τι έχει γίνει. Και να δω αυτά που λένε, αν θα μου τα λένε μπροστά μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν θα έχουμε χρόνο για άλλες προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις εδώ και τελειώνουν. Συστρατεύεστε και μόνο δράση. Όσοι αντιλήθηκαν, όσοι δεν θέλουν, σηκώνονται και φεύγουν. Και το δηλώνουν επίσημα όπως το έχω πει. Κανείς δεν θα κατηγορήσει τη στρατηγική γιατί δεν την ξέρει. Ποιον θα βάλω σε ποια θέση είναι ένα θέμα δικό μου στρατηγικής, το οποίο έχει πολλή πλευρά πράγματα, τα οποία δεν τα αντιλαμβάνεστε. Μην κρίνετε και πολύ συγκεκριμένα. Άλλωστε, θα πω και αυτό. Είδα μια ανακοίνωση του Καζαμία. Καζαμία, δεν θέλω να κάνεις το δικηγόρο
και κανένας Καζαμιάς και κανένας Έλληνας δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε το δικηγόρο σε άτομα τα οποία είναι προδότες και τα έχω βγάλει από το σύστημά μου. Έχουν δικηγόρους. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, η κεντρική και διεγώ, η απόδοση του δικαίου θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Ήδη έχουν καλεστεί εντός εξαμήνου να απολογηθούν για πράγματα που έχουν συμβεί και γίνει, τα οποία δεν είναι να τα βγάλουμε στον αέρα. Άρα λοιπόν γνωρίζω ότι έχει γίνει και τα έχουμε καλέσει συγκεκριμένα. Ιδιαίτερα τα δύο. Όσον αφορά για καλοκαιρόπλο, δεν το συζητάμε, δεν είναι στο σύστημα του φορέα ούτε της κεντρικής. Όμως είναι αδύνατον αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ποιότητα του ανθρώπου, την οποία έφτασε μέχρι εδώ και για όλα αυτά που κάνει και λέει, να είναι και πρόεδρος των ορκισμένων. Αδύνατον. Αυτό είναι ασέβεια και ευεβήλωση σε όλους τους ορκισμένους. Αυτό το άτομο εξεφανίζεται από όλες μας τις σελίδες, από όλα τα site, από παντού. Δεν μπορεί αυτό το άτομο να είναι πρόεδρος των ορκισμένων Ελλήνων, το οποίο έχει λαλήσει τελείως και βεβαίως έχει δολιότητες πολλές, τις οποίες δεν πρέπει να τις πω δημόσια αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαστε εν μέσω του πολέμου. Τα σενάρια θα φρίζει συνέχεια, αφήστε το να κελαϊδάει. Δεν το σώνει τίποτα αυτό. Όσον αφορά κατά άλλα όμως, είναι πολύ συγκεκριμένα τι πρέπει να απολογηθούν. Βεβαίως πρέπει να απολογηθεί και ο Κολογερόπλος, όπως έχω πει στην κεντρική. Μη βλέπετε εχθρούς στην κεντρική. Βοηθήστε τα παιδιά της κεντρικής, γιατί η κεντρική δεν είναι να πάρει το φορτίο της Ελλάδος. Το φορτίο το παίρνουν τα γραφεία, το φορτίο το παίρνουν οι περιφερειακές διοικήσεις και βοηθάτε την κεντρική να έχει άποψη, να έχει πληροφορίες και να μεταφέρει τα μηνύματα και τη στρατηγική, γιατί εκεί σχηματοποιούνται όλα τα εργαλεία. Για να μεταφέρονται ακριβώς οι πληροφορίες. Δημιουργήστε εστίες παντού, φτιάχτε και θωρακίστε και διορίστε άξια άτομα στις περιφέρειές σας και η περιφέρεια των Αθηνών βεβαίως άτομα να δηλώσουν παρόν για γραμματιακή υποστήριξη, για δελτία τύπου, για εφημερίδα που φτιάχνουμε τώρα και για τόσες πολλές διεργασίες που θέλουμε. Χρειάζονται άτομα άξια στην κεντρική τη δική σας, στο δικό σας το φορέα, στα δικά σας τα γραφεία, στις δικές σας περιφέρειες. Έτσι θα το δείτε και έτσι είναι. Τα 3-4-5 άτομα που υπάρχουν είναι απλά της εξουσίας για να μεταφέρουν το μήνυμα έτσι όπως το δώσατε εσείς. Ή έτσι όπως είναι η στρατηγική, η οποία καταστρατηγείται και εκτελείται, προσέχοντας με τα μάτια πάντα, τα οποία να μην ξεφύγει τίποτα από το στόχο και το σκοπό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο κεντρική. Η κεντρική δεν έχει άλλη δουλειά. Να κοιτάει να μην ξεφύγει τίποτα. Ή να δεχτεί κάποιο παράπονο, ή να διαμηνήσει κάτι, ή να πει κάτι, ή να διορθώσει, άμα το θέλετε, ή για ένα γραφείο που ανοίγει. Έχει καθαρά ρόλους εξουσίας διαδικασίας, την οποία δεν μπορεί να βγει έξω από την εξουσία της. Άρα λοιπόν είδα ένα βίντεο σου, ένα γραπτό σου Καζαμιά, που έφερνες ότι ο Διαμαντόπουλος λέει ψέματα. Επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξαναμιλήσεις και να ξαναπάρεις θέση, γιατί δεν γνωρίζεις τι έχουν μεταξύ τους συμβεί και με τον Διαμαντόπουλο ή τι έχει βρει ο Διαμαντόπουλος. Καλώς ο Διαμαντόπουλος δεν πρέπει να... μάλλον θα πω τη λέξη ότι και τη δήλωση που έκανε, κακώς την έκανε δημόσια. Άλλωστε ο Διαμαντόπουλος δεν έκανε δήλωση δημόσια, κάποιος έβγαλε βίντεο, τον μαγειτοφωνούσε, το έλεγε σε 2-3 συνέλληνες, δεν το έκανε δήλωση δημόσια ο Διαμαντόπουλος. Άρα δεν ευθύνεται ο Διαμαντόπουλος αν κάποιος έβγαλε το βίντεο έξω. Ο Διαμαντόπουλος το είπε σε 3-4 συνέλληνες. Το τι έχει γίνει εκεί μέσα ο Διαμαντόπουλος το γνωρίζει καλύτερα και τα παιδιά της κεντρικής. Εσύ Καζαμία δεν το γνωρίζεις. Τώρα εσύ που κάθεσαι και παίρνεις θέση υπέρ της Βίκης, τι έχει κάνει, αν έχει πει ψέματα στις ημερίδες ή τι έχει κάνει εκεί μέσα, είναι μια ιστορία. Το αν ο Διαμαντόπουλος ζήταγε στοιχεία από τη Βίκη και η Βίκη δεν του τα έδινε, εσύ δεν το γνωρίζεις. Όμως πήρες μια θέση και είσαι και διορισμένος από μένα. Επειδή είσαι διορισμένος από μένα Καζαμία, με τιμή και σεβασμό στον αγώνα σου και στον αγώνα που έχεις κάνει μαζί μου με τον Αρτέμι Σόρα, να σεβαστείς την επιλογή που σε έχω διορισμένο. Να πάρεις τη Θεσσαλία και να της ανοίξεις παντού γραφεία. Έχεις τεράστια δουλειά και να μην ασχοληθείς με την κεντρική. Να συνδράμεις την κεντρική όσο μπορείς και στους όμορους περιφέρειες. Να γίνεις πραγματικός αρχηγός σε μια πειθαρχία που είσαι και στρατιωτικός και όχι καραβανάς. Άλλο καραβανάς και άλλο στρατιωτικός. Ξέφυγε από το καραβανιάδικο και τράβα στην πραγματική ηγεσία της πειθαρχίας, της καταστατικής διαδικασίας του στόχου και του σκοπού. Να ενώσεις τους Έλληνες, να διαφωνήσεις,
να αντιστρέψεις και να τους στρέψεις όλους προς το στόχο και το σκοπό. Να αφήσεις ό,τι κοτσομπολιό, ό,τι γελιότητα. Να φύγεις από το κομμάτι να υποστηρίζεις Βίκη Βασιλή, γιατί δεν υπάρχει. Αυτά τα κανονίζω εγώ και όχι εσύ. Αυτό είναι δικιά μου δουλειά και δεν είναι δικιά σου. Θα απολογηθούν και εσύ δεν έχεις καμιά θέση να στηρίξεις. Περιττό να σου πω ότι το έγγραφο που συντάχθηκε από τον Παλαντίνα για να σε διώξει από την περιφέρεια και να σε στείλει στο διάλογο όταν ήταν πρόεδρος ατυχώς, που εσείς τον βγάλατε, γι' αυτό πρέπει να ξέρετε τι ψηφίζετε, το σύνταξε η Βίκη. Δηλαδή η Βίκη ήταν η αιτία να εμπλακούμε με έγγραφο που σύνταξε με τον Παλαντίνα μαζί. Έτσι, για να το καταλάβεις λίγο. Είναι πολλά τα άσχημα πράγματα που βλέπω. Πρέπει να σταματήσεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο μόνο στον αγώνα και στο σκοπό. Όλα τα άλλα άστα σε μένα και τα ξέρω καλύτερα, καταλύσω εγώ. Εσύ δεν μπορείς να βοηθήσεις. Άρα μην βγάζεις εντυπώσεις και μην με κάνεις να ξαναμιλήσω για θέματα που δεν πρέπει να μιλάω με εσάς τους συνέλληνες και θα τα λύσω στη διοίκηση. Να συνενωθείτε με την κεντρική διοίκηση γιατί αυτά τα παιδιά διοικούν. Και αύριο μπορεί να είστε εσείς. Και ο καθένας θα είναι. Γιατί κάθε 6 μήνες θα έχουμε εκλογές. Και πρέπει να περάσετε όλοι από τις θέσεις κλειδιά για να ξέρετε και να γνωρίζετε. Και όλο αυτό να διονυστεί για να διοικήσετε. Είναι μεγάλη Ελλάδα και δεν είναι για 2-3 άτομα. Η διοίκηση είναι από όλους και δεν είναι μόνο από έναν ή από δύο ή από τρεις. Κακώς βλέπετε θέσεις. Κακώς βλέπετε θέσεις και οι καλύτερες θέσεις είναι οι εκτελεστικές θέσεις. Στο δρόμο, στη δράση. Αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές. Κάτι που δεν μπορείτε να το κάνουν όλοι. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Άρα λοιπόν, Καζαμία, σου δίνω λοιπόν και σου λέω παλικάρι, η Θεσσαλία έχει μείνει πίσω. Μην ασχολείσαι με καμία Βίκη, με κανένα Βιμίδη, με κανένα Καλογερόπουλο. Αυτά δεν υπάρχουν. Κράτα τις θέσεις, κράτα τα δερβενάκια, κράτα τον κόσμο. Άνοιξε παντογραφία γιατί πραγματικά ήσουν πολύ κοντά μου και σου δείξα πολλά πράγματα και πρέπει αυτά να τα μεταλαμπαδεύσεις. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όλοι μέχρι το τέλος. Τώρα θα δείξετε την ποιότητα του εαυτού σας. Θα δείξετε ότι η μεγαλοπρέπεια είναι να κοιτάω το σκοπό και όχι τη λεπτομέρεια. Τσακίζω τη λεπτομέρεια, τσακίζω τον εγωισμό, τσακίζω τι είπα. Ξαναλέω σε όλους ότι από μένα δεν υπάρχει παραξήγηση. Σας δίνω ένα μεγάλο δίκιο γιατί 6 μήνες πραγματικά σας έχουν γυρίσει κάποιοι το μυαλό. Ανθρώπινο είναι. Τουλάχιστον ακόμα δεν είστε ψημένοι. Είστε λίγο όψιμοι, δεν έχετε γουρμάσει πολύ. Αυτό δίνει τα μηνύματα για να φτιάξω δυνατότερους πολεμιστές, να τους θωρακίσω πιο πολύ, να βλέπουν την αντινόηση, να βλέπουν τη γελιότητα. Φυσικά έρχεστε από όλα τα επίπεδα και δεν είστε εκπαιδευμένοι να τα βλέπετε αυτά. Σιγά σιγά εκπαιδεύεστε. Μέσα στην εκπαίδευση υπάρχουν σφάλματα και όχι λάθη. Τα λάθη είναι μοιραία, είσαι σε λήθη. Άρα όποιος κάνει λάθος είναι σε λήθη και δεν τον αναγνωρίζω. Η λήθη, ο ηλίθιος δηλαδή, η λήθη με την προδοσία είναι το ίδιο πράγμα. Τελειώσαμε. Δεν κάνει για καμία θέση γιατί μπήκε εκεί. Έτσι λοιπόν να συστρατευτείτε όλοι μαζί. Τελειώνουν όλα τώρα και ξεκινάτε δράσεις. Όλη η Ελλάδα πρέπει να πάρει φωτιά. Έχετε πολύ μεγάλα στοιχεία στα χέρια σας και έχονται πολύ μεγαλύτερα. Μην αφήνετε να σας στηριάζει κάθε κερατάς που ήταν παλιά μαζί μας. Σας είπα. Αυτοί που ήταν μαζί μας μπορεί να γίνουν προδότες και αυτοί που δεν είναι μαζί μας μπορεί να γίνουν πατριώτες. Αυτό το πεδίο είναι ανοιχτό και συστρατεύεσαι με τις ψυχές. Και συστρατεύεσαι και συντονίζεσαι με όλους και θα δούμε στην πορεία ποιος θα είναι ποιος. Όλα θα αποδειχτούν εδώ, στο στίβο, στη μεγάλη λεωφόρο. Θα αποδειχτούν τα πάντα. Άρα μην πέφτετε από τα σύννεφα όταν υπάρχουν προδότες ή θέσεις ή ο τρόπος και ο λόγος που έγινε. Αυτά θα τα λύσω εγώ. Για τους τρεις δεν θα ξανασχοληθεί κανένας. Αυτό θα το λύσω εγώ. Δεν θα ασχοληθεί κανένας. Είναι ξεκάθαρο. Όσοι θέλουν να πάνε μαζί τους ή όσοι θέλουν να ναυαγήσουν και να πηδήξουν στη θάλασσα και να είναι στο νερό για να περιμένουν ένα σκάφος να έρθει του καθεστώτος που έχει πει του Γιάννη η Δίκη του Βασίλη, ναι, να το περιμένουν, να πηδήξουν. Εάν αργήσουν να πηδήξουν και τους βλέπω πολύ στην κουμπαστή, θα τους πετάξω εγώ μέσα. Άρα, πριν τους πετάξω, συστρατεύονται. Αν δεν συστρατευτούν, θα τους πετάξω μέσα, δεν τους θέλω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος με νίκη δικιά μας.